Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά σήμερα εδώ στο συνέδριο του Economist να συζητήσουμε για θέματα βιωσιμότητας και μάλιστα για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και μιας βιώσιμης πρότασης για το μέλλον των επόμενων γενεών της χώρας μας και όλης της ανθρωπότητας. Έχω τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Διεθνή Συνδιάσκεψη στο Μπακού για το κλίμα και την κλιματική κρίση. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε γενικές γραμμές, αλλά και με τις προτάσεις μας, για το πώς αντιλαμβανόμαστε μια βιώσιμη ανάπτυξη με σύμμαχο την προστασία του περιβάλλοντος και με προτάσεις για την ενεργειακή πολιτική που δεν θα υπονομεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών, αλλά δεν θα υπονομεύουν και την κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, με φθηνή ενέργεια, αλλά και καθαρή ενέργεια. Θα αναφερθώ λοιπόν στην ομιλία μου σε θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στην ενεργειακή πολιτική. Είναι κάτι το οποίο νομίζω απασχολεί την κοινωνία λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας, απασχολεί όμως και την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της προσπάθειας να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα ορυκτά καύσιμα. Μπορούμε να τα παντρέψουμε αυτά τα δύο? Η άποψή μου είναι ότι μπορούμε. Και μάλιστα οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει δείχνουν ότι υπάρχει και ένας αποτελεσματικός δρόμος προς μια πιο βιώσιμη ενεργειακή πολιτική στη χώρα μας.